φίλοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άδολα πιστοί εραστές της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Scripta Manet του καναλιού Free Press. Σήμερα, φίλες και φίλοι, υπήρξε μια θετική εξέλιξη. Εγώ τη χαρακτηρίζω ως θετική και θα σας αναλύσω στη συνέχεια γιατί. Μια εξέλιξη που προέρχεται από το Twitter, από ένα τιτίβισμα, όπως λέμε, ενός στενού συνεργάτη του υποψήφιου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τζο Μπάιντεν, με τους δημοκρατικούς φυσικά, του Μάικλ Κάρπεντερ. Είναι ένα τιτίβισμα το οποίο εν πρώτης, έτσι ξεκινάει, συγχαίρει την ελληνική διπλωματία για την αποκλιμάκωση στο Αιγαίο και κατ' επέκταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό άλλωστε προμοτάρουν και όλα τα αμπουκωμένα μιμιέ. Το λιβανιστήρι συνεχίζεται. Για τους παλαιότερους όμως και πιο έμπειρους υπάρχει και άλλο διάβασμα, ευρύτερο και ίσως σημαντικότερο, που έχει να κάνει με την δήλωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επανέρχονται ενεργά στην Μεσόγειο. Είναι γνωστό ότι ο τουρκόφιλος πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τα φαινόμενα πνέει τα λίστια, τα πολιτικά εννοώ, πνέει τα λίστια λοιπόν, όλες οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν πίσω 6 με 8 μονάδες για τις εκλογές του Νοεμβρίου, όσον ούπο δηλαδή, σε 3 μήνες και κάτι ψηλά. Όλοι ξέρουμε λοιπόν ότι ο τουρκολάγνος αυτός, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει business με τον φασίστα τον Ερντογάν. Λέγεται ότι του χτίζει ουρανοξύστες και ξενοδοχεία και δεν ξέρω εγώ τι εκεί στο Βόσπορο. Είναι στο καινούριο κανάλι που θέλει να χτίσει ο Ερντογάν και που όλη αυτή την περιοχή, προτού ανακοινωθεί βέβαια η διάνοιξη της Νέας Διόρυγας, έχει φροντίσει να την αγοράσει ο γαμπρός του. Καταλαβαίνετε τώρα για τόσο δημοκρατικές διαδικασίες μιλάμε. Αυτές είναι οι business που κάνει ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα και λέω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ασχολήθηκε όσο θα έπρεπε με την νέα πρόκληση των Τούρκων, του κολλητού του, του φίλου του, του Ερντογάν, και άφησε τα πράγματα ρευστά από τη δική του πλευρά, δίνοντας ταυτόχρονα, εκ των πραγμάτων, πεδίο δόξης λαμπρό για τη Γερμανία. Εν πρώτης. Και κατά δεύτερον για τη Γαλλία. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Με αυτό το tweet λοιπόν ο συνεργάτης του Τζο Μπάιντεν, ο Μάικλ Κάρπεντερ, έρχεται να θέσει και πάλι τα πράγματα στην σωστή του θέση, στην πολιτική σκακέρα στη Μεσόγειο, και στην ουσία μας λέει «Hey guys, we are here too». Δηλαδή, είμαστε και εμείς εδώ. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Πάμε όμως, πρωτού συνεχίσουμε, να δούμε τι ακριβώς έγραψε στο tweet του ο Μάικλ Κάρπεντερ. Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε μια σημαντική διπλωματική επιτυχία με την αποκλιμάκωση της έντασης με την Άγκυρα. Εφ' εξής, οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια ισχυρή, συντονισμένη συνεργασία των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Μάικλ Κάρπεντερ, ο στενός συνεργάτης του υποψήφιου Προέδρου, τον είπα, Τζο Μπάιντεν.
Για να δούμε όμως, πρωτού συνεχίσουμε, ποιος ακριβώς είναι ο Michael Carpenter. Ο Michael Carpenter είναι διευθυντής του Αμερικανικού Ιδρύματος Penn Biden για Διπλωματία και Παγκόσμια Συμμετοχή, Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, αλλά και πρώην αναπληρωτής βοηθός γραμματέας άμυνας με αρμοδιότητα για τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Ευρασία, τα Βαλκάνια και τον συμβατικό έλεγχο όπλων. Μόνο του πεταματού δεν είναι ο εν λόγω κύριος. Ο Michael Carpenter όμως έκανε και retweet, επαναδημοσίευσε δηλαδή στο λογαριασμό του, ένα δημοσίευμα της Deutsche Welle, της έντυπης έκδοσης της Deutsche Welle, στο οποίο αναφερόταν η εξέλιξη της υπόθεσης με την κάθοδο του τουρκικού πλοίου, του πειρατικού, με τίτλο «Η Ελλάδα λέει ότι η ένταση αποκλιμακώνεται στη διαμάχη με την Τουρκία για την Ανατολική Μεσόγειο», το κείμενο της Deutsche Welle συμπληρώνει. Η Τουρκία έχει μειώσει τον αριθμό των ναυτικών σκαφών σε μια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία για τα δικαιώματα γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανέφεραν οι ελληνικές αρχές. Οι εντάσεις στη μακρόχρονη διαμάχη ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να στείλει ένα ερευνητικό σκάφος νότια των ελληνικών νησιών της Ρόδου, της Καρπάθου και του Καστελόριζου. Η πρωτοβουλία επικρίθηκε δημοσίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το Oruç Reis, παρέμεινε αγκυροβολημένο στο νοτιοανατολικό τουρκικό λιμάνι της Ατάλιας. Το Παρίσι και η Αθήνα ζήτησαν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για ό,τι θεωρούν ως καταπάτηση στα ελληνικά και κυπριακά ύδατα, ενώ το Βερολίνο έχει προειδοποιήσει την Άγκυρα να σταματήσει τις προκλήσεις. Η Τουρκία απέρριψε την κριτική και είπε ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο. Τι μας λέει όμως το tweet του Michael Carpenter? Πρώτον, οι ΗΠΑ του Biden δείχνουν να αντιλαμβάνονται την απώλεια επιρροής στην περιοχή και φαίνεται ότι δείχνουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι θέλουν να ξαναέχουν ρόλο. Λέει εθ' εξής. Δεύτερον, προφανώς το βαθύ κράτος των ΗΠΑ δεν καλοβλέπει την ενίσχυση της Γερμανίας, αλλά ούτε καν την επικείμενη της Γαλλίας. Τρίτον, θεωρεί δεδομένες τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας με επιθετικές ενέργειες, αφού λέει εθ' εξής οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Τέταρτον, στο tweet της Deutsche Welle που το κάνει retweet, άρα το αποδέχεται, γίνεται αναφορά στην καταδίκη της κίνησης των Τούρκων από ΗΠΑ και Γαλλία, αλλά όχι από την Γερμανία, η οποία σαφώς και ανοιχτά έχει ταχθεί υπέρ της Τουρκίας. Παραμένοντας σε αμερικάνικους ρυθμούς, η σημερινή εκπομπή, ξέρετε όλοι σας για τα κοινά γυμνάσια που διεξήχθησαν των ελληνικών ενοπλοδυνάμεων της αεροπορίας με ευκαιρία της άφιξης του αμερικάνικου αεροπλανοφόρου Dwight Eisenhower. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
να δούμε και ένα βίντεο εντυπωσιακό από Άερος σχετικά με το αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Dwight Eisenhower.
μιλώντας τώρα για αεροπλανοφόρα, ειδικότερα για το Eisenhower, αναρωτηθήκατε πώς είναι η ζωή μέσα σε ένα τέτοιο τεράστιο πλοίο. Πάμε να δούμε επίσης σε ένα ρεπορτάζ αμερικάνικου δικτύου, αμερικάνικου καναλιού, πώς είναι η ζωή μέσα σε ένα αεροπλανοφόρο, όχι βέβαια από το Eisenhower, αλλά από ένα άλλο, το Abraham Lincoln. An aircraft carrier is sort of like a small city cruising in the ocean. It has thousands of people on board and they all live together for months at a time. The Navy recently invited me to land on a ship and then spend 24 hours on board learning to live like a sailor. Once we landed on the USS Abraham Lincoln, going from over 100 miles an hour to a dead stop in less than 2 seconds, it takes a moment to comprehend that you're on an aircraft carrier. Not only are we aboard one of the most feared weapons in the history of the world, but we're a part of a floating city, moving as fast as many of the ski boats at the local lake. No wonder other nations wince when a carrier with its up to 50 Stryker aircraft shows up in their waters. It brings great capability. We're able to project, the United States is able to project forces overseas without worrying about landing in foreign ports. And so it definitely gives the country and the, it gives the policymakers ability to help get our point across if we need to. In order to make it all work, there are about 3,000 people living and working on the ship. Sailors are literally everywhere. They need to be fed. They need to work out, in this case, in a gym with serious water frontage. They fight fires, patch pipes, and of course, here on the bridge, help guide the ship. The sailors love it. The sailors love being sailors. They love getting out here, and they are really getting to the top of their game. That may be surprising, the loving it part, when you see where the sailors live for months at a time. This is all the space that a sailor has for the duration of the trip? Yes, so I mean, you've got your space here in the coffin rack, and then you've got a locker here as well. So there's not a whole lot of space available, so typically that's why you have your sea bag issue, and that's generally what you're supposed to bring. The ship has a store and post office. On Sundays, kitchen staff prepares a brunch that's not to be missed. In the officers' mess, there are even carving stations. Thank you. The Tuscio is running rampant like crazy. For an hour every morning, everyone on board cleans, really cleans, the brass, the floors, and a never-ending battle with dust. But this is what a carrier is really all about, launching and recovering jets, helos, and a variety of other planes that help take the fight to the enemy. Mostly, it's the F/A-18 Hornets and newer Super Hornets based at Naval Air Station Oceana when they're not deployed to the ship. We are a multi-role fighter and attack platform that is capable of delivering ordnance both air-to-air and air-to-surface. As intimidating as the jets are to the enemy, any pilot will tell you that landing on a carrier is no picnic. So the aircraft carrier itself, obviously it's moving itself, so you're landing on a moving target basically. Out of everything I've done in the Navy, flying the Super Hornet, the most scared I've ever been is landing on the aircraft carrier at night. During our visit, the weather was terrible. Sheets of rain pounded down the deck, yet crewmen, color-coded by job, looking like Skittles scattered in the rain, performed flawlessly, lining up the Super Hornet on the catapult, making sure everyone was safely in position, which go from sitting still to airborne. Και για όσους δεν γνωρίζουν αγγλικά και δεν μπορούσαν να καταλάβουν επακριβώς τι λεγόταν στο προηγούμενο βίντεο για το Abraham Lincoln, αλλά και για όσους θέλουν να μάθουν τι υπάρχει μέσα στο Eisenhower συγκεκριμένα, σας εξασφάλισα ένα link, είναι ένα κείμενο, στο οποίο περιγράφεται η ζωή μέσα στο Eisenhower, 6
επί 6 ημέρες μιας ομάδας δημοσιογράφων. Το link αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτω στα περιεχόμενα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή Scriptamanet του καναλιού Free Press. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης σημαντικό είναι να δημοσιοποιήσετε, να κοινοποιήσετε το βίντεο αυτό και σε γνωστούς φίλους, συγγενείς, γείτονες, σε όποιον πιστεύετε κατά την κρίση σας ότι θα τον ενδιέφερε. Και φυσικά, επίσης σημαντικό, να πατήσετε και το καμπανάκι, ώστε να σας έχετε ειδοποίηση κάθε φορά που ξεκινάει η προβολή του καινούριου βίντεο της καινούριας εκπομπής Scriptamanet. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας.